Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καλημέρα σας. Οι εξελίξεις αντικειμενικά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις μας αναγκάζουν να βάζουμε επιτακτικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μπροστά στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές το κύριο ζήτημα που έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό και το προτάσουμε, δηλαδή την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού από φυσικούς κινδύνους. Εδώ και πάνω από ένα 20ήμερο, όπου πάμε στις περιοδίες, βρισκόμαστε μπροστά σε σωρία προβλημάτων, σοβαρών προβλημάτων, που αντιμεταπίζει ο λαός της περιοχής της Στερεάς, όπως αντίστοιχα και η όμορη περιοχή της Θεσσαλίας. Ο λαός βουτυγμένος στη λάσπη, προσπαθώντας να ορθοποδήσει, έχοντας πλάι του ως μοναδικό όπλο την αλληλεγγύη, που δείχνει ο λαός για μια ακόμα φορά. Και εδώ γίνεται πράξη το σύνθημα ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Πραγματικά πονάει η καρδιά μας. Βρίσκεται μαζί τους. Νιώθουμε την ανάγκη και από τούτο εδώ το βήμα να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιό τους. Στη Θεσσαλία έχουν χάσει τους συγγενείς τους, φίλους, που έχουν χάσει πραγματικά τη γη κάτω από τα πόδια τους. Όμως, με οργή και αγανάκτηση θέτουμε το ερώτημα. Είναι της μοίρας μας γραφτό να ζούμε συνεχώς τις καταστροφικές συνέπειες από διάφορα φυσικά φαινόμενα? Δεν έχουμε τρόπο να αποφύγουμε ή στην έσχατη περίπτωση να μετριάσουμε αυτά τα φαινόμενα, ώστε να μην ζούμε καταστάσεις που πραγματικά φέρνουν τον κάθε άνθρωπο μπροστά στην εξαθλίωση? Θεωρούμε ότι όλα όσα μας συμβαίνουν δεν έχουν την αφετηρία τους σε αυτό που ονομάζουν οι κρατικοί παράγοντες και ορισμένοι επιστήμονες, ακραία καιρικά φαινόμενα ή πρωτόγνωρες καταστάσεις για την ανθρωπότητα, γιατί αυτό προσπαθούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μας πούν ότι τίποτα και κανένας, καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να αποτρέψει τη δύναμη των νερών που έπεσε από τις βροχές και ότι με έναν τρόπο όλα τούτα είναι φυσικό αποτέλεσμα της αδυναμίας του ανθρώπου μπροστά στη φύση. Τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν στην καμπούρα τους αντίστοιχες καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν στην κυβέρνηση, δεν μπορούν και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εμφανίζονται ως σαν να έχει συμβεί κάτι που ενώ είχαν κάνει όλες τις ενέργειες και είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το αποφύγουν, δυστυχώς ήταν αναπόφευκτο. Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε τέτοια φαινόμενα να πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές ή να καίγονται αντίστοιχα ολόκληρες περιοχές σε μεγάλη έκταση. Έχουμε ζήσει και πριν από 3 χρόνια την προειδοποιητική καταστροφή που ονομαζόταν Ιαννός, που είχε προκαλέσει επίσης μεγάλες καταστροφές και μάλιστα στην ίδια περιοχή, τη Στερεάς και τη Θεσσαλίας. Ωστόσο όμως, από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο τα έργα αποκατάστασης, αλλά και πρόληψης από νέα φαινόμενα δεν έχουν προχωρήσει, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, αλλά αντίθετα, θα λέγαμε ότι ξαναβρισκόμαστε στην ίδια αφετηρία, αλλά κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες, με το λαό να έχει χάσει καλλιέργειες, κοπάδια, σπίτια, περιουσίες, ενώ η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού βρίσκεται ακόμα και τούτη την ώρα σε πολλές περιοχές σε μεγάλο κίνδυνο. Πρόκειται δηλαδή για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που φέρει τη σπραγίδα όχι μόνο της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πολιτικής συνολικότερα, αλλά και της πολιτικής των περιφερειών και των δήμων που ενεργητικά στηρίζουν τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων και θεωρούν τα έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού περιτά και μη επιλέξιμα. Όχι μόνο στη Στερεά είναι ανοχήρωτη και αθωράκιστη λόγω ανυπαρξίας έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης, είναι όλη η Ελλάδα έτσι, όπως αποδεικνύεται συχνά πυκνά από τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν. Είναι όμως η ίδια πολιτική που ακολουθείται ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως βλέπουμε αντίστοιχα φαινόμενα και εκεί να χάνονται ζωές, να προκαλούνται σοβαρές καταστροφές ανυπολόγιστες στις υποδομές, στις καλλιέργειες και συνολικότερα να ανατρέπουν τις ζωές των λαών παντού. Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που ως προτεραιότητα βάζει όχι τις ζωές των πολλών, αλλά τα κέρδη των λίγων. Και δεν πρόκειται για την ανικανότητα της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, του ενός ή του άλλου περιφερειάρχη ή δημάρχου. Εδώ πρόκειται για επιλογή με βάση τη λογική του κόστους και του όφελους και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά το ποια είναι κερδοφόρα, και φαίνεται ότι τα έργα ολοκληρωμένης αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης
δεν αποτελούν προτεραιότητα για το αστικό κράτος, για τις περιφέρειες και τους δήμους, γιατί δεν δίνουν κέρδη στους καπιταλιστές και στους μονοπωλιακούς ομίλους. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει στις κυβερνήσεις ότι στις περιοχές που ζει φτωχόκοσμος είναι προτιμότερο αντί για αντιπλημμυρικά να δίνουν αποζημιώσεις, τις γνωστές βέβαια αποζημιώσεις ψίχουλα μετά από καταστροφές. Και τέτοια έργα να κάνουν μόνο εκεί που υπάρχουν οι βιομηχανίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, άλλου τύπου εγκαταστάσεις που αποφέρουν κέρδη. Η μόνη περίπτωση να γίνουν κάποια έργα είναι αν συνδυάζονται με μεγάλες επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, τις οποίες θέλουν να προφυλάξουν, αν και ούτε αυτό είναι σίγουρο πάντα, όπως το βλέπουμε και εδώ στην περιοχή μας, να πνίγονται ορισμένοι πρόσφατα φτιαγμένοι μεγάλοι οδικοί άξονες. Και φυσικά δεν μπόρεσαν να τα προφυλάξουν και αυτά, γιατί το κέρδος, η αρπαχτή, η μίζα, οι κακοτεχνίες δίνουν και παίρνουν για να βγάζουν κέρδη. Όταν λοιπόν κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές μιλούν για έργα και ανάπτυξη, ο λαός πρέπει να κουμπώνεται. Γιατί αυτά τα έργα και αυτή η ανάπτυξη, οι καπιταλιστικοί όχι μόνο δεν αφορούν τις δικές του ανάγκες, αλλά αντίθετα τις θυσιάζουν στο βωμό των κερδών. Ακραίες και καταστροφικές ήταν οι συνέπειες αυτών των φαινομένων εξαιτίας της ανυπαρξίας, όπως είπαμε, μέτρων πρόληψης στην αντιμετώπιση τους. Εδώ όμως έρχεται η επιστήμη, η τεχνολογία και μας δίνει σήμερα όλες τις δυνατότητες για να λυθούν τέτοια προβλήματα. Σήμερα έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα. Έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, τη γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα τα έργα για να προστατευτεί ο λαός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολιτική θέληση, χρειάζονται κεντρικές αποφάσεις, χρειάζεται άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας, της οικονομίας, των υπηρεσιών. Χρειάζεται σήμερα, τώρα, άμεσα να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές σε όλες τις περιοχές. Πρόσφατα, σήμερα το πρωί, επέστρεψα από τη Βόρεια Εύβοια. Εκεί η κατάσταση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες έχουν φέρει σε αδιέξοδο τον κόσμο της περιοχής. Και πραγματικά χρειάζεται άμεση αποκατάσταση για να επανέλθει η ζωή του λαού έστω στην πρώτερη κατάσταση και να αποζημιωθούν στο 100%, γιατί ούτε από τις αποζημιώσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα. Φανταστείτε ότι στο χωριό Ροβιές από τα 17 σπίτια που κάηκαν μόνο ένα πήρε αποζημίωση και ένα μόνο φτιάχτηκε. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν έτσι όπως τα έκαψε η φωτιά. Και βέβαια οι αποζημιώσεις να δίνονται και εδώ και παντού, χωρίς όρους και άλλες προϋποθέσεις. Όσο για το πού θα βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, εμείς τους λέμε να τα πάρουν από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, που συνεχώς μας τα διαφημίζουν και τα προορίζουν βέβαια για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να τα πάρουν από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και όχι του λαού. Να τα πάρουν από τα 4 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και στους δολοφονικούς σχεδιασμούς του για να συνεχίσουν να κάνουν πολέμους. Να τα κόψουν από αυτά που στέλνουν στην Ουκρανία και να τα δώσουν στους πλημμυροπαθείς. Και εδώ ο λαός μας, την ώρα αυτή που μετράει πληγές, που μέτραγε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις πληγές του, γιατί είχαν προηγηθεί πέρα από τις καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές, και την ίδια την αντιλαϊκή πολιτική, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη, την ακρίβεια να καλπάζει, οι δουλειές οι κακοπληρωμένες και με το σταγονόμετρο, ο μισθός και η σύνταξη να φτάνει στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το πρώτο 15ήμερο, η κυβέρνηση πέρασε και προσπαθεί να εφαρμόσει τα νέα μέτρα όπως αυτά που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή με το αντεργατικό νομοσχέδιο του Γεωργιάδη. Μεταξύ των άθλιων αποφάσεων ξεχωρίζει η νέα επίθεση στην Κυριακάτικη Αργία με την επέκτασή της και στον χώρο της βιομηχανίας, στοχεύοντας αυτόν τον βασικό κλάδο. Επίσης, με το τερατούργημα αυτό δίνεται η δυνατότητα για παράλληλη απασχόληση σε περισσότερο από ένα εργοδότες, με εργασία που φτάνει τις 13 ώρες τη μέρα και με μόνη προϋπόθεση ένα ελάχιστο διάστημα ανάπαυσης 11 ωρών ανάμεσα στις διαδοχικές δουλειές, αλλά και 78 ώρες τη βδομάδα. Παράλληλα, εισάγει μορφές απασχόλησης με μη προβλέψιμο πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου εργασίας, τις λεγόμενες συμβάσεις μηδενικών ή ελάχιστων ωρών, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην γνωρίζουν πότε και πόσες ώρες θα κληθούν να δουλέψουν, ούτε τι μισθό θα πάρουν στο τέλος του μήνα. Και το κερασάκι σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο είναι η απελευθέρωση των απολύσεων και η ποινικοποίηση της απεργίας. Θεσμοθετεί τη λεγόμενη δοκιμαστική περίοδο διάρκειας 6 μηνών και παράλληλα διατηρεί την αντεργατική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να απολύονται χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αποζημίωση μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών από την υπογραφή σύμβασης εργασίας.
ενώ παράλληλα προβλέπει ποινές φυλάκισης, τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικές ποινές για όποιον παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ελεύθερη και ακόλυτη προσέλευση ή αποχώρηση από το χώρο εργασίας ή συμμετέχει σε κατάληψη των χώρων εργασίας. Δηλαδή, ποινικοποιεί την περιφρούρηση της απεργίας των ίδιων των εργαζομένων. Φυσικά, πήρε την απάντηση από τους βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή, αλλά και από τους εργαζόμενους με την απεργία και πιστεύουμε οι αγώνες των εργαζομένων θα την κρατήσουν στα χαρτιά αυτή την αθλειότητα. Και είναι ακόμα ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις, όχι μόνο αποδέχονται τις λογικές των μονοπωλιακών ομίλων για τέτοιου τύπου συνθήκες εργασίας, αλλά συνηγορούν. Ψελίζουν βέβαια κάποιες αντιρρήσεις σε δευτερευούσης σημασίας ζητήματα, αλλά ας γίνει κατανοητό από όλους μας ότι αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις που δίνουν εξετάσεις στα αφεντικά και μάλιστα τις περνούν με επιτυχία. Όπως με επιτυχία περνάνε και τις εξετάσεις προς τους νατοϊκούς και Αμερικανούς με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλες περιοχές της γης όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Η συνεχής και μεγαλύτερη και πιο βαθιά εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζει το λαό μας και τους λαούς της περιοχής σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, βάζοντάς τους μεταξύ των ανταγωνισμών που υπάρχουν από τη μια πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη της Ρωσίας και της Κίνας για τα συμφέροντα των αντίστοιχων μονοπωλιακών ομίλων που στηρίζουν η καθεμιά. Είναι απέτηση του λαού μας. Εμείς το θέτουμε και σήμερα, το θέσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέτουμε παντού, να μην υπάρξει καμιά εμπλοκή και να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να αποσύρει ό,τι δυνάμεις υπάρχουν έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Η μόνη λύση απέναντι σε αυτή την κατάσταση που δημιουργούν οι πόλεμοι με τους λαούς να δυστυχούν είναι οι λαοί να δείξουν τη δύναμή τους με αλληλεγγύη, με τον αγώνα ενάντια στους υπεριαλιστές. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα πριν από τις τοπικές εκλογές, σημαντική μάχη μετά τις βουλευτικές εκλογές, και ο λαός της Θερεάς μπορεί να δώσει ξανά νέα δύναμη και ορμή στις δυνάμεις που δίνουν μαζί του καθημερινά τη μάχη. Ο λαός της Θερεάς Ελλάδας, ο λαός της Φιότιδας, έχει πείρα. Βλέπει τη φτώχεια, την ανεργία να μεγαλώνουν. Την προηγούμενη τετραετία βρέθηκε αντιμέτωπος με κάθε είδους καταστροφή, αποτέλεσμα της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, αλλά και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Η Βόρεια Εύβοια κάηκε ολοσχερός. Η Λάρκο έκλεισε για να εκποιηθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Θρύνει σε νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές από πλημμύρες και φωτιές. Βίωσε και βιώνει τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με ελλείψεις σε υποδομές, σε υπηρεσίες αναγκαίες για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ενώ στο νοσοκομείο Λαμίας υπάρχει μαγνητικός τομογράφος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει χιλιάδες ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, σήμερα λόγω της έλλειψης προσωπικού εξυπηρετεί μόνο 40 με 50 ανθρώπους το μήνα, ενώ γύρω από το νοσοκομείο, στην πόλη της Λαμίας αλλά και ευρύτερα έχουν ξεφυτρώσει μια σειρά από διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια τα οποία θησαυρίζουν πάλι όμως από τα ταμεία των εργαζομένων από τα οποία πληρώνονται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Σπερχιού, το οποίο στο τέλος εδώ της συγκέντρωσής μας θα μας πούν και πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι του κόμματος που ζουν αυτή την κατάσταση. Επί δεκαετίες πλέον και δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια, πλημμύρες σε καλλιέργειες, σε εκτάσεις, στα χωριά και στους οικισμούς είναι μόνιμη κατάσταση και έχουν φέρει μάλιστα μπροστά στον κίνδυνο αυτή η κατάσταση να χαθούν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Δεν φτάνει δηλαδή ότι για χρόνια τώρα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κατά μήκος της κοιλάδας του Σπερχιού και στον ίδιο το Σπερχιό, αλλά έρχεται να επιτείνει ακόμη περισσότερο και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση τα έργα της Τέρνα και της Εργοσέ, που ουσιαστικά δημιουργούν νέα προβλήματα, αφού η πρόβλεψη για την πλημμυρική προστασία από αυτές τις εταιρείες είναι μηδαμινή, πολύ δε περισσότερο όταν ο κόμβος Ε65 αποτελεί ολόκληρο φράγμα που οδηγεί σε συγκεκριμένα πλημμυρικά φαινόμενα με τον κίνδυνο να πνιγεί πρώτα και άμεσα το χωριό Κόμμα, αλλά και τα άλλα χωριά της κοιλάδας του Σπερχιού. Και απ' την άλλη, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, αποτελεί πεδίο μεγάλης κερδοφορίας για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και για τα ντόπια οικονομικά συμφέροντα. Τα μονοπόλια της ενέργειας θησαυρίζουν, γεμίζοντας ανεμογεννήτριες στα βουνά και στους κάμπους φωτοβολταϊκά. Βιομηχανίες και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο του μετάλλου, των τροφίμων, των κατασκευών, του τουρισμού, γιγαντώνονται, λαιλατώντας το λαϊκό πλούτο και την περιουσία με την εκμετάλλευση των εργαζομένων να γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
Κατασκευαστικοί όμιλοι και εργολάβοι μοιράζονται δεκάδες εκατομμύρια επιδοτήσεις που δίνονται απλόχερα για να στηριχθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Κριτήριο ψήφου που θέτουν οι δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης, τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, είναι το για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων και στην πολύπαθη Ανατολική Στερεά και Εύβοια, και αποτελεί επιτακτική ανάγκη αυτό το σύνθημα να βρει πλατιά απήχηση. Το διακύβευμα των τοπικών εκλογών είναι το πόσο ισχυροποιημένες θα βγουν οι δυνάμεις της εργατικής, της λαϊκής αντίστασης που εκφράζονται με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης κόντρα στις δυνάμεις, όπως και αν εκφράζονται αυτές, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και όλες μαζί, σε δήμους και περιφέρεια, στηρίζοντας τις επιλογές του κεφαλαίου. Είναι ανάγκη για τους εργαζόμενους και το λαό να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης, της αστικής πολιτικής, του ταξικού χαρακτήρα και απέναντι στους εκπροσώπους των κομμάτων και του κράτους του κεφαλαίου στην τοπική διοίκηση. Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και ο λαός της Στερεάς και της Εύβοιας θα πρέπει να αξιοποιήσουν την πείρα και τα συμπεράσματα που απέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια και να τα κάνουν αυτά κριτήριο ψήφου στην κάλπη. Περιφέρεια και Δήμοι έχουν τις δικές τους μεγάλες ευθύνες για όσα προηγούμενα αναφέραμε για τις φωτιές, τις πλημμύρες, ενώ παίζουν παράλληλα ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ενσωμάτωσης του λαού στα κυβερνητικά σχέδια ανασυγκρότησης. Ζήσαμε πρόσφατα πριν από ένα μήνα πυρκαγιές, ακόμη και δίπλα στη Λαμία, σχεδόν μέσα στον πολυδομικό ιστό. Τα ζήσαμε και στη Δυτική Φθιώτιδα, με χιλιάδες στρέμματα δάσους να εξαφανίζονται και οι περιοχές να βρίσκονται πλέον μπροστά στον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, αν δεν πάρθουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Όμως, βλέπουμε ότι η περιφέρεια από τον προϋπολογισμό της δίνει ένα ποσοστό του 5% περίπου που κατευθύνεται σε έργα πρόληψης από φυσικούς κινδύνους, ενδεικτικό του προσανατολισμού που έχει η περιφέρεια σε αυτή την κατεύθυνση. Η περιφέρεια και οι Δήμοι φυσικά έχουν την ευθύνη για την έλλειψη συνολικών αντιπλημμυρικών έργων προστασίας, όπως και για την έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια, για το άθλιο οδικό δίκτυο, για την κατάργεια των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, όπως αναφέραμε και εδώ στη Λαμία, για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, για τις απαράδεκτες σχολικές εγκαταστάσεις, που μάλιστα στην περίπτωση ορισμένων ειδικών σχολείων, όπως είναι και αυτά εδώ στη Λαμία, ξεπερνούν την αθλειότητα. Κυβέρνηση και οι Δήμοι στις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ έχουν τις δικές τους πολύ συγκεκριμένες ευθύνες για τη διαχρονική απαξίωση και το έγκλημα που συντελείται τα τελευταία χρόνια. Έχουν βάλει πλάτη να περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Μάλιστα, στο Δήμο Λοκρών, η Δημοτική Αρχή έπαιξε το ρόλο του λαγού της κυβέρνησης στην προσπάθεια να πεταχθούν έξω από το εργοστάσιο οι εργαζόμενοι, δηλώνοντας θετική στο να υποδεχθεί εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ με μετάταξη. Αντίστοιχο ρόλο επιδίωξαν να παίξουν και άλλες δυνάμεις σε άλλες περιοχές, όπως είναι η περιοχή των Ψαχνών της Εύβοιας. Στον αντίποδα σε αυτή την υπόθεση της υποστήριξης των συμφερόντων των εργαζομένων, βρέθηκαν οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στους Δήμους και εναντιώθηκαν στα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης. Στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για να μην πεταχτούν έξω από την εργασία και τα σπίτια τους. Συνεχίζουμε σταθερά και αμετάκλητα σε αυτόν τον αγώνα και στην κινητοποίηση την Τετάρτη στις 4 του Οκτώβρη με κάθοδο στην Αθήνα και με σύνθημα να παραμείνει η ΛΑΡΚΟ, να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, να ενεργοποιηθεί το εργοστάσιο και να λειτουργήσει άμεσα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και φυσικά οι εκλεγμένοι σε όλη τη Στερεά μπήκαν μπροστά και όταν οι φλόγες έκαιγαν τη Βόρεια Εύβοια και αργότερα και σήμερα με τους πλημμυροπαθείς στη Βόρεια Εύβοια, στο Λιλάντιο, στη Χαλκίδα, εδώ στην κοιλάδα του Σπερχιού, στα χωριά του Δομοκού προχθές και στήριξαν τον αγώνα και των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των υγειονομικών, των εργαζομένων στις μεγάλες βιομηχανίες και μονάδες της περιοχής. Στήριξαν τους αγρότες της Φθιώτιδας για την ανάγκη εκπόνησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, έργων αποστράγγισης στην Ξινιάδα και αλλού, προστασίας της παραγωγής από κάθε φυσικό κίνδυνο. Στάθηκαν στον πλευρό του λαού όλης της Στερεάς ενάντια στην επέλαση των μονοπωλίων της ενέργειας που μετατρέπει την ενέργεια σε εμπόρευμα και αφού γέμισαν τα βουνά και οι κάμποι με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, τα λαϊκά σπίτια βυθίστηκαν στην ενεργειακή φτώχεια. Οι παρατάξεις τώρα που προέρχονται ανοιχτά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, αλλά και όσοι αυτοπαρουσιάζονται σαν ανεξάρτητοι, είτε συμμετείχαν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε τώρα ζητάνε την ψήφο του λαού της Στερεάς, έχουν ένα κοινό και κυρίαρχο στοιχείο. Στοιχίζονται όλοι πίσω από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική
που αντιμετωπίζει τις ανάγκες του λαού ως κόστος και πίνει νερό στο όνομα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Υλοποιούν όλοι, στο βαθμό που έχουν την ευθύνη, τις εντολές και τις κατευθύνσεις και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σπανός, ο απερχόμενος περιφερειάρχης και εκ νέου διεκδικητής της περιφέρειας με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, εντάσσει τη δράση της περιφέρειας στο γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη στερεά. Άλλωστε, προεκλογικά, με τον κύριο Μητσοτάκη ανέλυαν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς επέδειξε απόλυτη πειθαρχία στην κυβερνητική υποχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά που αναφέραμε προηγούμενα. Έλλειψη ουσιαστικών έργων αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης. Και φυσικά βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της έλλειψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλιώτιδας, την οποία επισκεφθήκαμε και με τον Γενικό Γραμματέα όταν είχαν συμβεί, θα είχαν αποφευχθεί αν είχαν καθαριστεί τα τρία ρέματα που διασχίζουν τον κάμπο. Αν δηλαδή είχαν διατεθεί 500.000 ευρώ για τον καθαρισμό και τη διευθέτησή τους, δεν θα χανόταν περιουσίες αξίας με συντηρητικές εκτιμήσεις πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ για αγροτική παραγωγή, σπίτια, αποθήκες, μηχανήματα, αρδευτικά δίκτυα και άλλες υποδομές. Αν η περιφέρεια ήθελε πραγματικά να στηρίξει τους βιοπαλαιστές αγρότες, θα έπρεπε αντί οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για την αγροτική παραγωγή να ασχολούνται με διάφορα προγράμματα ουσιαστικά συρρήκνωσης του αγροτικού τομέα, άμεσα θα έπρεπε να έχει συντάξει φάκελο που να τεκμηριώνει την ακαρπία της φετινής χρονιάς στους ελαιοπαραγωγούς και να απαιτεί τώρα άμεσα αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα χιλιάδων ελαιοπαραγωγών εξαιτίας της ακαρπίας που υπάρχει σε όλη τη στερεά. Αντίθετα, τα εκατομμύρια που διαλαλούν η Περιφερειακή Αρχή και η κυβέρνηση που έπεσαν στη στερεά δόθηκαν στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα ταμεία ενίσχυσης του κεφαλαίου είτε προέρχονται από τα προγράμματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια είτε από τα προγράμματα των Υπουργείων, δίνονται για τις ανάγκες της κερδοφορίας και της προσαρμογής των επιχειρηματικών ομίλων για την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση και για τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Τα δεκάδες εκατομμύρια που δόθηκαν στη βιομηχανική περιοχή των Ενωφύτων είναι δωράκι στις μεγάλες βιομηχανίες που βρίσκονται εκεί και μολύνουν για δεκαετίες τον νοσοπό, ενώ δεν προβλέπεται κανένα μέτρο απορρίπανσης και προστασίας της ζωής του λαού της περιοχής. Τα σχέδια ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης Βόρειας Εύβοιας, όπως κοινικά ομολογούν κυβέρνηση και περιφέρεια, στοχεύουν στο πώς θα μετατραπεί η καμένη γη σε ευκαιρία για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το ρόλο άλλωστε έπαιξε και το σχέδιο Μπένου στην περιοχή. Σε αυτά τα σχέδια, όπως είδαμε και στις πρόσφατες πλημμύρες, αλλά και το προηγούμενο διάστημα που στη Βόρεια Εύβοια άνθρωποι έχασαν ακόμα και τη ζωή τους πάνω στην καρότσα του αγροτικού, καθώς δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, δεν χωρούν οι ζωτικές ανάγκες του λαού της περιοχής. Δισεκατομμύρια δίνονται στα μονοπόλια της ενέργειας για να γεμίζουν ανεμογεννήτριες παντού. Όπως απλόχερα δίνονται και χρήματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο του τουρισμού και των ιχθυοκαλλιεργιών. 22.000 στρέμματα προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργιών στην περιοχή του Βόρειου και Νότιου Ευωϊκού. Και φυσικά κομπάζουν για τη μετατροπή της περιοχής σε μεταφορικό κόμβο εμπορευμάτων, ενώ οι εργαζόμενοι και ο λαός τσακίζονται στο άθλιο επαρχιακό δίκτυο, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν αυτοκινητόδρομους λόγω του υψηλού κόστους από τα διόδια. Αυτή την πολιτική υπηρετεί ο κ. Σπανός και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Την ίδια πολιτική εκπροσωπεί και ο κ. Γκλέτσος, είτε ως ανεξάρτητος στις προηγούμενες εκλογές, είτε ως επίσημος πλέον εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ψηφοδέλτιο του κ. Σπανού της Νέας Δημοκρατίας φιγουράρουν ως υποψήφιοι 6 από τους 12 νυν περιφερειακούς συμβούλους του κ. Γκλέτσου. Σπλάχνο της ίδιας πολιτικής είναι και ο κύριος Μαρκόπουλος, επί χρόνια βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής των ΑΝΕΛ και βέβαια δεν καταγγέλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλει τον κύριο Σπανό προσδοκώντας να πάρει ψήφους από δυσταρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά αθωώνει την κυβερνητική πολιτική ρίχνοντας το βάρος στο πρόσωπο, όπως αντίστοιχα κάνει και ο βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Λουκάς Αποστολίδης. Όλοι αυτοί έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στηρίζοντας την αντιλιακή πολιτική που έχει οδηγήσει το λαό της περιοχής στην εξαθλίωση από όποια θέση κατήχαν. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στο απερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπούσαν ο κ. Αναγνωστάκης και η κυρία Μπατζηλή αντίστοιχα στήριξαν τις επιλογές της Περιφερειακής Αρχής
καθώς η παράταξη του κυρίου Σπανού δεν διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Είχε μόνο 22 περιφερειακούς συμβούλους σε σύνολο 51. Φυσικά, κάποιοι τον στήριζαν σταθερά. Και βέβαια, ανάλογη στάση κράτησε και ο κύριος Γκλέτσος, ο οποίος εστιάζει βεβαίως και αυτός στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, βγάζοντας λάδι την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τους δηλαδή κινούνται στην ίδια βασική αρχή υπηρέτησης των ίδιων συμφερόντων. Καλούμε το λαό της Ανατολικής Θεραίας και Εύβοιας να μην δείξει καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι δεσμευμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Στις 8 Οκτώβρη να καταδικάσει τους ενόχους για τη σημερινή κατάσταση, την κυβέρνηση, την Περιφερειακή Αρχή, τις δημοτικές αρχές και τους συνδυασμούς που στηρίζουν την πολιτική που εφαρμόζεται, την πολιτική που το καλοκαίρι μας καίει και το χειμώνα μας πνίγει. Να στηρίξει μαζικά και αποφασιστικά τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο, εδώ στο Δήμο της Λαμίας με επικεφαλής στο Θανάση Αδάμ και στην Περιφέρεια. Αυτός είναι ο δρόμος για να δυναμώσει ο αγώνας. Στο κυρίαρχο δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, διαλέγουμε τις δικές μας ζωές. Με αυτό το σύνθημα και με τη συνεπή αγωνιστική μας στάση θα συνεχίσουμε τον τίμιο αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού της Θεραίας παντού, και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Και θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη, καλή ψήφο, ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση.